Καλημερίζω τον πρόεδρο των φοροτεχνικών ελεύθερων επαγγελματιών της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, τον κύριο Δημήτρη Χριστοφοράκη. Τι κάνετε? Καλημέρα κυρία Δουλειράκη, καλημέρα στο κρατές σας. Είμαι μια χαρά από υγεία. Χαίρομαι. Λοιπόν, χθες σας πήρα τηλέφωνο για να σας ρωτήσω τι ακριβώς συμβαίνει και εκφράσατε απορία για κάποια από αυτά τα ερωτήματα που σας έθεσα. Δηλαδή, υπήρχε και υπάρχει μια είδηση η οποία λέει εξαντλείται σήμερα 5-7 Απριλίου η προθεσμία για να διορθώσουν χωρίς επιβάρυνση οι ιδιοκτήτες τυχόν λάθη στο Ε9 και να μην δουν τα εκαθαριστικά τους φουσκωμένα. Κυκλοφορούσε και την Τετάρτη, έφυγε και για σήμερα, κυκλοφορούσε και την Τρίτη. Παράλληλα, στην τελική ευθεία μπαίνει η εκαθάριση του νέου έμφυα και τις επόμενες ημέρες οι ιδιοκτήτες θα μπορούν να ενημερωθούν για το φετινό τους λογαριασμό. Οι υπόλοιποι που θα θελήσουν να προχωρήσουν σε διορθώσεις μετά τις 7 Απριλίου θα κληθούν να πληρώσουν πρόστιμο 100 ευρώ προκειμένου η εκαθάριση του έμφυα να γίνει με τα σωστά στοιχεία των ακινήτων. Τι ισχύει και τι όχι? Λοιπόν, να πούμε ότι φέτος για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια έχουμε μια αλλαγή στην ημερομηνία, στην καταληκτική ημερομηνία που οι πολίτες υποχρεούνται να δηλώσουν τις όποιες μεταβολές έχουν επέλθει το προηγούμενο φορολογικό έτος έως και 31/12/2021 λοιπόν, στο Ε9 τους. Από 31/5 που ήταν η ημερομηνία, η καταληκτική ημερομηνία τα προηγούμενα χρόνια, και από φέτος και αρχής γεννόμενη και από το φετινό έτος για μεταβολές δηλαδή που έγιναν το 2021, η ημερομηνία αυτή μεταφέρεται στην 31/3 του επόμενου έτους που ακολουθεί το έτος μεταβολής. Οι εξαιρέσεις υπάρχουν σε περιπτώσεις κληρονομιών που θα πρέπει να συνδυαστεί αυτή η ημερομηνία με την ημερομηνία αποδοχή που έχει το δικαίωμα κάποιος κληρονόμος να κάνει αποδοχή από πίσω κληρονομίας. Είναι ιδιαίτερες περιπτώσεις αυτές. Εκεί είναι ένα μήνα, εν πάση περιπτώσει, μετά την ημερομηνία, μετά την καταληκτική ημερομηνία που έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε λήξη, αποποίηση του κληρονομούμενου δικαιώματος και πάντα σίγουρα στο επόμενο φορολογικό έτος. Ειδικά για φέτος προβλέφηκε με τη διάταξη που ψηφίστηκε ότι οι όποιες μεταβολές αφορούν το 2021 και επειδή ακριβώς η διάταξη ψηφίστηκε στις. Με λιγμένη την ημερομηνία του 31/3, δηλαδή ψηφίστηκε στις αρχές Τετάρτου, όλες οι μεταβολές του 2021 μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 29 Εβδόμου του 2022 χωρίς το πρόστιμο των 100 ευρώ, είναι το πρόστιμο του άρθρου 54, όπως ξέρουμε εμείς φοροτεχνικοί. Άρα λοιπόν, οι μεταβολές που έγιναν μέσα στο 2021 έως 29 Εβδόμου μπορούν να γίνουν χωρίς πρόστιμο. Τι εννοεί όμως το δημοσίευμα που μου αναφέρατε? Σήμερα και μετά τις 11 αναμένεται να κλείσει η πλατφόρμα του TaxNet για διορθώσεις και μεταβολές στο έντυπο Ε9 και αυτό γιατί θα πρέπει να γίνουν όλες αυτές οι μηχανογραφικές διαδικασίες από την ΑΔΕΟ ώστε να εκδοθεί ο νέος έμφυα. Που μπαίνει τώρα το ζήτημα του προστίμου. Σε περίπτωση που κάποιος φορολογούμενος δεν έχει. Καλά, αυτό όμως δεν είναι καινούριο, αυτό είναι παλιό, έτσι. Ναι. Σε ό,τι έχει να κάνει με το πρόστιμο, αυτό θέλω να πω. Ναι. Αυτό που άλλαξε λοιπόν και αυτό που προσπάθησαν προφανώς να περιγράψουν τα δημοσιεύματα είναι αυτή η μεταβολή που σας είπα μόλις τώρα, ότι το Ε9 θα είναι κλειστό. Τις επόμενες ημέρες θα εκδοθούν τα εκαθαριστικά του έμφυα και οι όποιες μεταβολές γίνουν από την ημερομηνία εκεί και μετά, ναι μεν έως 29 Εβδόμου δεν θα έχουν πρόστιμο, όμως τυχόν ακίνητα που θα δηλωθούν από κάποιον φορολογούμενο μετά από σήμερα τις 11 το πρωί και για τα οποία δεν θα έχει υπολογιστεί έμφυα, σε πρώτη φάση θα επιβαρυνθούν με τις προσαυξήσεις που προβλέπονται, που να θυμίσω είναι 0,73% το μήνα. Μόνο λοιπόν για τον έμφυα μέχρι τις 11 το πρωί ή όποιες διορθώσεις θα κλείσει η πλατφόρμα για να μπορέσουν να επεξεργαστούν τα στοιχεία και να βγάλουν τα νέα ποσά τα οποία θα δώσουμε, θα καταβάλει ο καθένας από εμάς. Για όλες τις υπόλοιπες μεταβολές η διορία είναι μέχρι 29/7/2022 για να μην τρομοκρατείται ο καθένας μας. Τρομοκρατείται ο καθένας και η διαφορά ποια θα είναι, ότι όταν θα δηλωθεί το νέο ακίνητο μετά από σήμερα
και εφόσον έχει εκδοθεί ο νέος έγγραφος, προφανώς έχει εκδοθεί, θα επιβαρύνεται ανά μήνα καθυστέρησης και μέχρι 29 ευρώ με μια προσάυξη σε κύριος φόρος που είναι 0,73%. Αυτό πολύ πολύ απλά. Αντίστοιχα βέβαια, αν οι δηλώσεις που θα γίνουν μετά τις 29, μετά το πέρας του μήνα, να το πω έτσι, θα μειωθεί και ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων, γιατί οι δόσεις είναι συγκεκριμένες, είναι 10 μεν, αλλά υποχρεωτικά λήγουν στις 28 Δευτέρου. Παράδειγμα, κάποιος που θα δηλώσει ακίνητο στις 36, θα εκδοθεί το εκαθαριστικό του έμφυα, το νέο εκαθαριστικό με το νέο ακίνητο. Την πρώτη εβδόμου θα έχουμε πλέον 8 δόσεις και όχι 10 που υπολογίζαμε τώρα. Μάλιστα. Είναι ανάλογα δηλαδή με το ποσό, ούτως ή άλλως ο καθένας θα από εμάς... Όχι με το ποσό, είναι με το πότε θα υποβληθεί η τροποποιητική δήλωση που θα περιλαμβάνει νέο ακίνητο. Εκεί για αυτό το ακίνητο οι δόσεις θα είναι λιγότερες. Οι 10 δόσεις, όπως και να έχει σε κάθε περίπτωση, υποχρεωτικά θα πρέπει να ολοκληρώνεται τη διαδικασία με τελευταία δόση το Φεβρουάριο. Αν υποβάλουμε τον Ιούλιο, είναι 8. Αν υποβάλουμε τον Ιούλιο, θα είναι 7 οι δόσεις. Δεν τα φτιάχνουμε το δόσο επειδή κάναμε δηλαδή υποβολή εμείς πρόθεση. Ωραία. Το καταλάβαμε. 2,3 δις είναι τα χρήματα τα οποία για άλλη μια φορά φιλοδοξεί ή θέλει να εισπράξει το ελληνικό κράτος από αυτή την ιστορία του έμφυα. Σε όλους τους τόνους έχει υποθεί και από την Πομιδά ότι, ξέρετε, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα και τόσο ωραία όπως παρουσιάζονται από κυβερνητικής πλευράς. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον έμφυα, ας δουν όλοι οι ιδιοκτήτες πολύ προσεκτικά το τι γίνεται, είτε οι ίδιοι βγάζουν, αν θέλετε, από το τάξης, βλέπουν τα χαρτιά τους, τις δόσεις τους, είτε πάνε μέσω του λογιστή τους. Με τις δηλώσεις... Επειδή μιλάμε για νέο έμφυα και έχουμε μια νέα νομοθεσία, καλό θα είναι όλοι οι πολίτες να εκτυπώσουν αυτό που λέμε καθαριστικό έμφυα και όχι μόνο τις δόσεις, γιατί πάνω στο καθαριστικό έμφυα φαίνεται ο έμφυα που αντιστοιχεί σε κάθε ακίνητο και με αυτόν τον τρόπο πολύ εύκολα μπορούν να κάνουν και ένα έλεγχο για την ορθή αποτύπωση. Ωραία, γιατί μπορεί να υπάρχουν και 1000 άλλα λάθη. Με τις δηλώσεις τι γίνεται, κύριε Χριστοφοράκη? Έχει ανοίξει τελικά η όλη διαδικασία? Γίνανε οι διορθώσεις? Ξεκίνησε ο κόσμος? Υποβάλλει? Έχει ανοίξει η πλατφόρμα. Με ένα πρώτο έλεγχο που έχουμε κάνει βλέπουμε ότι ακόμα κάποιες τράπεζες δεν έχουν βάσει το σύνολο των στοιχείων. Σίγουρα δεν έχουν ανέβει στοιχεία από τον ΟΑΕΔ ακόμα. Οπότε είμαστε και εμείς σε μια στάση αναμονής, περιμένοντας για απλούς πολίτες, γιατί το είχαμε ξανασυζητήσει αν θυμάμαι καλά, όχι για όσους ασκούν το επιχειρό, να ξεκινήσουμε την υποβολή. Υπάρχουν επικουρικά ταμεία, ο ΟΑΕΔ και κάποιες τράπεζες που ακόμα και σήμερα που μιλάμε δεν έχουν ανεβάσει στοιχεία. Άρα λοιπόν, για να το λέμε τώρα από την αρχή, να μην φτάσουμε στο τέλος πάλι να έχουμε τα περσινά, η περίοδος υποβολής των 4 μηνών δεν έχει ξεκινήσει ακόμα να μετράει αντίστροφα. Μάλιστα. Μου λέτε τώρα. Συνιστώ πάντως σε όλους τους πολίτες να κάνουν λίγο υπομονή ακόμα. Δεν είναι φορτωμένο το σύνολο των στοιχείων. Μας έχουν συνηθίσει σε εκπλήξεις. Κυρίως οι υπηρεσίες του δημοσίου, δηλαδή με μεταβολές βεβαιώσεων αποδοχών ή με ανάρτηση ετεροχρονισμένα. Οπότε καλό θα είναι να εμπιστευτούν το φοροτεχνικό που θα κάνει τον πρώτο έλεγχο και θα τους πει πότε το σύστημα είναι έτοιμο για κάθε ένα από αυτούς τους χωριστά να υποδεχτεί τη δήλωσή του μία φορά και όχι με τροποποιητική πορεία. Με την απογραφή των πρώτων υλών τι έγινε? Ολοκληρώθηκε χθες η πρώτη φάση? Ναι, εκεί ζήσαμε, αν και είναι ένα ζήτημα, ξέρετε, που πέρα από τους κωδικούς του τάξης με οι φοροτεχνικοί δεν μπορούν, και θα σας εξηγήσω γιατί, να το υποστηρίξουν από τα γραφεία τους. Εκεί ζήσαμε πάλι στιγμές COVID πρώτης περίοδου. Ψηφίστηκε ο νόμος. Μέσα στο νόμο προβλεπόταν ημερομηνία πρώτης υποβολής που ήταν περίοδος 2 ημερών εν πάση περιπτώσει, και σε ουσιαστικά Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη έπρεπε οι επιχειρήσεις να προβούν στην καταμέτρηση των πρώτων υλών που απαιτούνταν να ανέβουν στην πλατφόρμα και να δηλωθούν αυτά. Έληξε η προθεσμία για την υποβολή χθες. Μέχρι και σήμερα που μιλάμε δεν έχει δοθεί κάποιο είδους παράταση την πρώτη υποβολή. Για να γίνει αυτό απαιτείται νομοθετική ρύθμιση σε νόμο που ψηφίστηκε μόλις πριν 5 μέρες
Κάτι δεν μέτρησαν καλά στην αγωνία τους πάνω. Αρκετοί δεν πρόλαβαν καν να ενημερωθούν ότι είχαν την υποχρέωση αρτοπηγιάς, τυχαία λέω, επαγγέλματα αρτοπηγιάς, ζαχαροπλαστεία, γεωπόνη, ακόμα και τα καταστήματα εστίασης για το ηλιέλαιο που έχουν, εφόσον έχουν προμηθευτεί μεγάλες ποσότητες, κυρίως στον τουριστικό χώρο που προμηθεύονται μεγάλες ποσότητες, ώστε να πάρουν καλύτερες τιμές. Είχαν υποχρέωση να μπουν στην πλατφόρμα και να δηλώσουν τα αποθέματα. Έχω την αίσθησή μου, είναι μιλώντας με πελάτες δικούς μου και με αρκετούς συναδέλφους εχθές, ότι ο κόσμος δεν έχει καταλάβει ακόμα την υποχρέωση και ήταν αδύνατο αυτό να συμβεί σε τρεις ημέρες. Να ενημερωθούν, να καταμετρήσουν, να δηλώσουν και να κατανοήσουν τι ακριβώς λέει η απόφαση. Εντάξει, τώρα αυτό το λέμε ωστόσο εδώ και πάρα πολύ καιρό και φαντάζομαι ότι από τη στιγμή που είχε ανακοινωθεί και 15-20 μέρες πριν ότι ξέρεις έρχεται μπροστά, ότι θα έπρεπε να γίνει αυτό. Εκτός αν είμαστε πάντα της τελευταίας στιγμής, εκτός αν πιστεύαμε ότι άλλοι πρέπει να μετρήσουν από θέματα και όχι εμείς από τη δική μας την πλευρά. Τώρα μου φαίνεται και λίγο περίεργο, κύριε Χριστοφοράκη. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Το ξέραμε αρκετές μέρες ότι θα προβούμε σε μια. Αφού το ξέραμε, γιατί δεν το κάναμε. Το ήξεραν οι επιχειρήσεις, δηλαδή. Εγώ κάνω την προσπάθεια και το λέω ευθέως μακριά από τους φοροτεχνικούς, η καταμέτρηση συγκεκριμένη για αυτό, γιατί είναι πολύ, πολύ υψηλά τα πρόστιμα για κάτι το οποίο δεν μπορούμε να ελέγξουμε εμείς. Την καταμέτρηση των αποθεμάτων, η οποία μάλιστα θα γίνεται ανά 5 μέρες. Δεν είναι μια άπαξ και τελειώσει. Σαφέστατα. Κάθε 5 μέρες θα πρέπει να γίνεται. Γίνεται από τις ίδιες επιχειρήσεις. Ωραία, να ρωτήσω κάτι. Σε περίπτωση. Όχι, μισό λεπτό. Σε περίπτωση που κάποιος έχασε τη χθεσινή προθεσμία για το δικό του το λόγο, δεν δήλωσε κανένα άλλο, αλλά λέω για το δικό του το λόγο, δεν δήλωσε τα αποθέματά του. Εάν πάει μέσα στο επόμενο πενθήμερο και κάνει την πρώτη δήλωση και φαίνεται ότι κάνει αυτή την προσπάθεια, ενδεχόμενα να εισπράξει πρόστιμο, επειδή δεν πρόλαβε ή δεν το έκανε μέχρι 6 Απριλίου. Αν κρίνουμε από την προηγούμενη διαδικασία που δηλώναμε υγειονομικά αποθέματα, πρόστιμα όσους έκαναν την προσπάθεια έστειξε στη δεύτερη δόση, στο επόμενο πεντήμερο όπως λέτε, πρόστιμα δεν μπήκαν σε κανένα. Όμως ο νόμος προβλέπει πρόστιμα στη μη δήλωση. Δεν μπήκαν πρόστιμα σε όσους έκαναν την προσπάθεια, τα δήλωσαν έστω και όχι στις 6 Απριλίου αλλά έως 11 Απριλίου που είναι η επόμενη δήλωση. Δεν μπορώ να το γύθω, δεν είμαι υπουργείο, δεν ξέρω με ποιο τρόπο να το. Πάντως από την άλλη δεν μπορώ να δεχτώ ότι υπάρχει έλλειψη ενημέρωσης, γιατί είναι πληροφορίες οι οποίες βγαίνουν σε καθημερινή βάση. Δεν υπάρχει ένα ραδιόφωνο, δεν υπάρχει μόνο ένα τηλεοπτικό σταθμός, τον ακούς, δεν τον ακούς. Η πληροφορία έχει τέτοια ταχύτητα για να μεταδοθεί από τόσους τηλεοπτικούς και τόσους ραδιοφωνικούς και τον έντυπο τύπο, που νομίζω ότι κανείς δεν δικαιολογείται να λέει δεν ξέρω. Αυτό είναι κάτι άλλο τώρα και δεν θέλω να μένω εκεί. Δειγματοληπτικά εχθές και από το δικό μου το γραφείο και από τα γραφεία αρκετών συναδέλφων και στείλαμε σε όλους τους πελάτες που ήταν υποχρεωμένοι ένα mail με το τι πρέπει να κάνουν και πώς πρέπει να το κάνουν. Κάναμε και αρκετά τηλέφωνα και υπήρξε αρκετός κόσμος που είπε μα τι είναι αυτό, πρώτη φορά τα ακούω. Τους ενημερώνετε δηλαδή, ενώ δεν εμπλέκεστε σε αυτή τη διαδικασία, για να προλάβετε οι πελάτες σας να μην υποστούν κάποιες κυρώσεις. Αυτό μου λέτε. Γενικότερα σε διάφορα ζητήματα που ενώ δεν εμπλεκόμαστε απαιτούνται κωδικοί του τάξη, επειδή υπάρχει η μόνιμη παρανόηση ότι ό,τι απαιτεί κωδικούς τάξη στην δουλειά του λογιστή. Πολλές φορές κάνουμε μια εκστρατεία ενημέρωσης η φοροτεχνική, ούτως ώστε οι πελάτες μας να γνωρίζουν την υποχρέωση. Μέχρι εκεί είναι αντίστοιχο με τις υπεύθυνες δηλώσεις των ανεμβολίαστων που θα θυμάστε ότι πέρυσι τον Οκτώβριο μπήκαν στη ζωή μας, εξακολουθούν να υπάρχουν ακόμα, χωρίς να μπορούμε να υποβάλουμε βέβαια. Ωραία. Κάνουμε προσπάθεια, πέρα από δηλαδή, τη δουλειά, κάνουμε και μια εκστρατεία ενημέρωσης σε κάποια ζητήματα που εμείς τα βλέπουμε μπροστά μας ως προβλήματα του μέλλοντος, πιθανόν οι πελάτες μας να μην τα έχουν αξιολογήσει. Καλά κάνετε, ακριβώς. Άλλο δεν ξέρω, άλλο δεν το αξιολογώ, άλλο το παραβλέπω, άλλο προχωράω παρακάτω. Και επειδή κανένας δεν δικαιούται σήμερα να λέει ότι ξέρεις
Δεν ήξερα, δεν άκουγα, δεν ρώταγα και όλα τα υπόλοιπα. Καλά κάνατε και με αυτή σας την παρέμβαση κάνετε ακόμα μία ενημέρωση και την κάνετε δημόσια μέσα από τη συχνότητα του 984 να τα ακούσουν όλοι. Είναι όλοι οι επαγγελματίες υποχρεωμένοι να προχωρήσουν σε αυτή την καταγραφή των αποθεμάτων. Ποιες κατηγορίες ακριβώς αφορά, πείτε μου σε κλάδους, σε επαγγέλματα, δηλαδή ζαχαροπλάστες, φουρναρέους, ταβέρνες, τι? Πολύ πολύ ενδεικτικά ναι, ναι. Θα αναφέρω τα επαγγέλματα γιατί ναι. Είναι πάρα πολλά. Ναι, παρακαλώ είναι... πάρα πολύ και οι υπόλοιποι νομίζω ότι πρέπει να επικοινωνήσουν με τους φοροτεχνικούς τους, απλά να ρωτήσουν, ας ρωτήσουν. Ή φαντάζομαι υπάρχει κάποια σελίδα που μπορούν να μπουν, έτσι? Ωραία. Υπάρχει σελίδα. Δήλωση αποθεμάτων αρκεί να γράψει οποιοδήποτε στο ίντερνετ. Θα βγει απευθείας η σελίδα με τις υπόχρεες επιχειρήσεις, με ποια είδη καταγράφονται, με ποιες προϋποθέσεις, από ποια κιλά ή από ποιες παλέτες και πάνω υπάρχει υποχρέωση να δηλωθεί. Είναι πάρα πολλά αυτά που πρέπει να διαβάσουν. Ενδεικτικά λοιπόν θα πω εγώ ότι τα επαγγέλματα που εντάσσονται στο συγκεκριμένο πλαίσιο είναι οι φούρνοι, είναι σίγουρα όσοι εμπορεύονται, αποθηκεύουν, να το πω σωστά, εμπορεύονται, αποθηκεύουν, παράγουν τα παρακάτω προϊόντα. Θα σας πω, λιπάσματα, στο σύνολο των λιπασμάτων, έχω μπροστά μου την απόφαση, ζωοτροφές, σύνθετες ζωοτροφές, δημητριακά, είτε είναι σιτάρι, είτε είναι σίκαλ, είτε κρυθάρι, καλαμπόκι, βρώμη, οτιδήποτε είναι που αυτό. Προορίζονται άλευρα. Για κατανάλωση για τον άνθρωπο, ναι. Ναι. Άλευρα. Φυτικά έλαια. Ηλιέλαιο, αρβοστέλαιο, φινικέλαιο, σογέλαιο και σιθαμέλαιο. Όσες επιχειρήσεις εμπορεύονται ή αποθηκεύουν και ως αποθήκευση νοείται και η διατήρηση στον αποθηκευτικό χώρο ενός καταστήματος για κατανάλωση ποσότητας των συγκεκριμένων ειδών, έχουν υποχρέωση. Μάλιστα. Να μπουν στην πλατφόρμα και να τα δηλώσουν. Ωραία. Είναι παραγωγή, είναι εισαγωγή, είναι εμπορία, είναι χονδρική, είναι λιανική πώληση, είναι μεσητεία, είναι διακίνηση, είναι ναι. Διανομή όλων των παραπάνω προϊόντων που αναφέρατε, έτσι? Ναι. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Χριστοφοράκη. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα.